Άγιος Σιλουάνος στη τιμόνη του Αγίου Παντελήμωνος ζούσαν περίπου 2.000 Ρώσοι μοναχοί και Έλληνες, αλλά περισσότεροι Ρώσοι. Ζήτησε αφοβία για όλα τα γεγονότα που συνέβαιναν στη ζωή του. Ένα παράδειγμα. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1932, λέει ο ίδιος, έγινε στο Άγιον Όρος δυνατός σεισμός. Έγινε την τετάρτη ώρα της νύχτας, δηλαδή 10 η ώρα από το βράδυ, κατά το μέσο της αγρυπνίας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Βρισκόμουν στους χορούς, εκεί που το ρωσικό ναό είναι, όπως είναι σήμερα η γυναικονίτησα. Στους χορούς, κοντά στο εξομολογητήριο του πατέρα εφηγούμενου, ήταν αντικαταστάστη εφηγούμενο, ο οποίος εκεί την ώρα βρισκόταν δίπλα μου έξω από το εξομολογητήριο. Από το εξομολογητήριο έπεσε ένα τούβλο με ασβέστη. Στην αρχή φοβήθηκα λίγο, αλλά γρήγορα ησύχασα και λέω στον γέροντα εφηγούμενο, «Να, ο ελεήμων Κύριος θέλει να μετανοήσουμε». Και βλέπουμε τους μοναχούς και κάτω στο ναό και στους χορούς και ελάχιστοι από αυτούς φοβήθηκαν. Περίπου 6 μοναχοί βγήκαν από το ναό, οι άλλοι όμως παρέμειναν στα στασίδια τους. Η αγρυπνία συνεχίστηκε με την καθορισμένη τάξη και τόσο ήρεμα σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Και σκέφτηκα πόσο μεγάλη χάρη Αγίου Πνεύματος έχουν οι μοναχοί ώστε σε τέτοιον σεισμό που έτρεμαν όλες οι τεράστιες υποδομές της Μονής, έπεφταν οι σοβάδες, κουνιόνταν οι πολυέλαιοι, τα καντήλια και τα μανουάλια και χτυπούσαν στο καμπαναριό οι καμπάνες, χτύπησε ακόμη και η μεγαλύτερη καμπάνα, σχεδόν 12 τόνων. Κι όμως οι μοναχοί να μένουν ήσυχοι στο ναό. Και σκεφτόμουν, ψυχή που γνώρισε τον Κύριο δεν φοβάται τίποτα εκτός από την αμαρτία. Και προπαντός την αμαρτία της υπερηφάνειας. Γνωρίζει ότι ο Κύριος μας αγαπά. Και αν αυτός μας αγαπά, τότε τι να φοβηθούμε. Ο ελεήμων Κύριος μας συνετίζει. Παιδιά μου, μετανοείτε και ζείτε με αγάπη, γίνετε υπάκουοι και εγκρατείς και μάθετε από μένα την πραότητα και την ταπείνωση και οι ψυχές τους θα βρουν ανάπτυξη. Δύο φουτλέπω. Να ισχύσουν και τα δύο. Λοιπόν, Κότση Αλοφωτεινή, κοινωνική θεολογία. Και Περτσιάς Βασίλειος. Γεωπολικό. Καρατζής Γιώργος. Δούνης Ιωάννης, Δήμης και Βικινήσου. Έφυγε. Λάβε μπροστά, λάβε μπροστά όσοι έχει ακουστεί. Μπράβο. Στον Νίκο. Είναι δευτεροετής. Τρίτη. Μπράβο, Τζοζάρα. Μπράβο, Τζοζάρα. Μπράβο.